θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκαιο. Θα βγεις στον δρόμο, θα πονάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζαμιά του το πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου να γκρεμίζεις την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από ψωμίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεγκούρα σου στο σπιτικό κατόφλι για το τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Προσέσαι τίποτα δεν θα δηλιάσεις. Και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια ψαρμόνικα το βράδυ. Να κοιτάς ένα άσπρο. Να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο. Στημένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου. Να την ακούς. Να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά. Και να ξεκινήσεις. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις ψαρμόνικες του κόσμου. Για όλα τα άστρα. Για όλες τις λάμπες. Και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μέσα στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, από το άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνά τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ και μέσα στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορέσεις να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση, θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στο νόμο σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη, σαν άγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 του φέκια. Σαν να σε κόσουν μπροστά σε ένα ολάκερο μέλλον. Να μπορείς πάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.